Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Δήμαρχο Σαμοθράκη, τον κύριο Αθανάσιο Βίτσα. Δήμαρχε, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τα προβλήματα που συνεχίζουν στο νησί και τον άμεσο κίνδυνο βέβαια να διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση Σαμοθράκης-Αλεξανδρούπολης. Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, το θέμα της διακοπής της συγκοινωνίας είναι το τελευταίο τετράμινο με την επικείμενη μάλλον ακινησία του επιβατικού οχηματογού ΣΑΟΣ που κάνει τη γραμμή Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη για λόγους συντήρησης. Αυτή λοιπόν είναι η αντικατάσταση, είναι κάτι που μας απασχολεί τελευταίο καιρό. Τελευταία υπάρχουν εξελίξεις. Σήμερα συναντήθηκα με τον Υπουργό Ναυτιλίας. Υπάρχει ένας προγραμματισμός και γίνεται ένας αγώνας δρόμου και από τη μεριά του Υπουργείου και από τη μεριά της εταιρείας ΣΑΟΣ, η οποία διαθέτει δεύτερο πλοίο και προσπαθεί να το δρομολογήσει, να σε λίγες μέρες να έχει υποκατασταθεί το πρόβλημα. Γενικά θα έλεγα ότι συγκριτημένα είναι αισιόδοξα τα πράγματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι μέχρι να γίνει υπάρχει ένας μικρός βαθμός αβεβαιότητας. Θα λυθεί το πρόβλημα, Δήμαρχε, γιατί υπάρχει και τουριστική περίοδος. Θέλω να το τονίσω αυτό, δεν χρειάζεται να ανησυχεί γιατί τεκμηριωμένα ξέρω κάτι. Τους περιμένω να δρομολογηθεί και μετά έτσι να εκφράσω πιο ελεύθερα, γιατί στην Ελλάδα ζούμε, καταλαβαίνετε, τα προβλήματα είναι πολλά και οι διαδικασίες δεν είναι πάντα λίγες, είναι συνήθως πολλές. Και αρχίζει και η τουριστική περίοδος. Μην πλήγει και άλλο το νησί, ήδη αρχίζει σε λίγο καιρό και η τουριστική περίοδος. Ανεξάρτητα από τη φυσική καταστροφή, το θέμα της διακοπής συγκοινωνίας για ένα νησί είναι κάτι το οποίο δεν, ζωτικά δηλαδή, είναι όρος επιβίωσης η εκτοπλογική συγκοινωνία για ένα τόπο. Πλήθηκε και το τουρισμό ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι όρος επιβίωσης όχι για τους μόνιμους κατοίκους πρώτα απ' όλα και φυσικά για οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, τουρισμό, εμπόριο και πολλά πολλά ακόμα. Μάλιστα. Δήμαρχε, όσον αφορά την αποκατάσταση μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο νησί, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, εμείς σε ένα-δυο κέρια μεγάλα έργα βρισκόμαστε στο στάδιο του προσεβατικού ελέγχου. Μάλιστα. Εκεί αναμένεται, εφόσον ξεπεραστούν, να ξεκινήσουν άμεσα. Συγχρόνως, ετοιμάζουμε μια σφαίρα μικρότερων, τα οποία δεν χρειάζονται προσεβατικό έλεγχο. Μάλιστα. Και να ξεκινήσουν γρήγορα. Εμείς είχαμε μια δυναμία δεδομένη από την αρχή ότι δεν ξεχνάτε ότι εμείς καταστράφηκε η υπηρεσία, καταστράφηκε το Δημαρχείο. Είναι κάτι που μας καθυστέρησε σε έναν βαθμό. Δεν είχαμε έγκαιρα προϋπολογισμό κτλ. Πράγματα που είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση. Άλλωστε και οι διαδικασίες της έκτατης ανάγκης για όσους είναι τυχεροί σε εισαγωγικά και το ζουν, τότε καταλαβαίνουν ότι αυτές δεν είναι σύντομες. Τόσο σύντομες δηλαδή όσο νομίζουμε. Προβλέπονται κάποια στάδια. Αυτά τα στάδια τα έχουμε ξεπεράσει τα περισσότερα και είμαστε στο τέλος. Δηλαδή αναμένω μέχρι τέλος του μήνα πολλά πράγματα ταυτόχρονα να αρχίσουν να κατασκευάζονται. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.